Εμείς θα περάσουμε σε ένα διαφορετικό, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια του αθλητισμού θέμα, διαφορετικό και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Είδατε προηγουμένως το τι συνέβαινε χθες στην Πάτρα, τις εικόνες ντροπής έξω από το κλειστό γυμναστήριο, στους ημιτελικούς του κυπέλου στο βόλεϊ. Εικόνες ντροπής με άμαχο πληθυσμό, με παιδιά να χάνονται και να εξοντώνονται. Είχαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα στην Λωρίδα της Γάζας και τα όσα συνέβαιναν στην επίθεση των Ισραηλινών εναντίον των Παλαιστινίων που βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε τέτοιες παράπλευρες, ονομάζουν, απώλειες. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε και την αντίδραση των ανθρώπων του αθλητισμού σε αυτά τα γεγονότα, και για αυτή ακριβώς την αντίδραση μας μιλά το βίντεο τώρα, όπου ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην χώρα μας, προπονητές, αλλά και οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς των μουσικών ρευμάτων εδώ στην χώρα, αντιδρούν και καταθέτουν τη δική τους άποψη για αυτά που βλέπαμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων κάθε μέρα στα σπίτια μας να συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας. Δείτε το. Nothing to kill or die for. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ανθρώπους γενικά, αλλά πόσο μάλλον μικρά παιδιά σε αυτή την κατάσταση, είτε πληγωμένα είτε σκοτωμένα. Έχε τον νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί. Προσπαθώ να καταλάβω πόσο τραγικό είναι να βλέπει ένας πατέρας και μια μητέρα το παιδί του να χάνεται από τέτοια περιστατικά. Δεν θέλω να βάλω τον εαυτό μου στη θέση τους σε καμία περίπτωση. Solo voy con mi pena, solada mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Σίγουρα κάποιοι φταίνε. Που πάντα αυτοί δεν πεθαίνουν αυτοί, πεθαίνουν αυτοί που δεν φταίνε. Τι κειμένο μου ξεφτέρει, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι, πάντα ο κόσμος προχωρεί. Μια εκεχηρία σε οποιονδήποτε πόλεμο δεν φέρνει πίσω τις χαμένες ζωές. Δεν φέρνει πίσω τα παιδικά χαμόγελα. Πριν λίγες μέρες ήταν η Γάζα, πιο πριν το Ιράκ, ακόμα πιο πριν η Σερβία. Με τα παιδιά και τον άμαχο πληθυσμό να χάνονται χωρίς κανείς να μπορεί να εξηγήσει το γιατί. Νατάς Αμποφίλιου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Βαγγέλης Ασημάκης. Τέσσερις νέοι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού μας άνοιξαν την πόρτα τους και τραγούδησαν ένα τραγούδι για αυτούς που χάθηκαν, που έχασαν τα σπίτια τους, που άφησαν την πατρίδα τους. Ενώ ποδοσφαιριστές στη Super League μας μίλησαν για τις εικόνες φρίκης που είδαν στις τηλεοράσεις τους και δεν τους άφησαν ανεπηρέαστους. Ο Bill Hicks αντί προλόγου για τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος αναζητά την ελπίδα στα παιδιά. We can change it anytime we want. It's only a choice. No effort, no work, no job, no savings of money. A choice right now between fear and love. Κάποτε θα έρθουν να σου πούν όσοι πιστεύουν. Σ' αγαπούν και πώς σε θέλα. Έχε τον νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέμα τα λένε.
Είναι πολύ άσχημο να βλέπεις να σκοτώνεται άμαχος πληθυσμός και ειδικά νέα παιδιά. Είμαστε σίγουρα όλοι συντετριμμένοι και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να δοθεί ένα τέλος. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε τον νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, θα σε πουλήσουν. It's really disgusting to see it, I mean. If we can help in some points, we need to do it, and it's really terrible to see this. Όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κέρι στην καταιγίδα. Ο άνθρωπος στην εξελικτική του πορεία παρουσιάζει τάσεις αυτοκαταστροφής. Ενώ όλη η ανθρωπότητα αγωνιά και προσπαθεί και επιθυμεί την ειρήνη, οι υπεριαλιστικές τάσεις ορισμένων κρατών δημιουργούν αυτά τα τεράστια προβλήματα. Η ιστορία του Κεμάλ, όπως μας την τραγουδά ο Βαγγέλης Ασημάκης, μπορεί να είναι η ιστορία κάθε νεαρού παιδιού που βιώνει τη φρίκη του πολέμου. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμιζε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Στης Ανατολής στα μέρη μια φορά και έναν καιρό ήταν αδειωτό και μέρη μου φλιασμένο το νερό. Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στην παλιά τη Χουρμαδιά, πικραμένα κλαίνε τώρα τις ερημού τα παιδιά. In every country there are stupid people who think that with war they can solve a problem. And, it's a pity that such things happens. Κι ένας νέος από σόι και γενιά βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατά εκεί. Τον κοιτάνει βεδουίνι με μάτια λυπητερή κι ορκός τον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Βλέπεις τώρα τα παιδάκια με τα αίματα και τα λοιπά, όλα τα άλλα μπροστά σε αυτό είναι τίποτα. Κρίμα, είναι κρίμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει συγκινηθεί.